Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών και των συνδικάτων που είναι στη δύναμή της, απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή συγκέντρωση που αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την ευθύνη της εργοδοσίας που με τις πλάτες της κυβέρνησης οι εργασιακοί χώροι του κλάδου μετατράφηκαν σε κέντρα διασποράς του κορονοϊού, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων. Η ύπαρξη δεκάδων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε επιχειρήσεις του νομού Σημαθίας Πέλλας, όπως και στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Βιωτίας, Καβάλας, Χαλκιδικής, δείχνει ότι δεν τηρούνται ούτε τα τυπικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Την ίδια ώρα βέβαια, ούτε αυτά τα ελάχιστα τυπικά μέτρα θεωρούνται κόστος για τους επιχειρηματίες, αξιοποιείται η πανδημία ως ευκαιρία για να μας φορτώσουν τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση, για να σαρώσουν όποιο εργατικό δικαίωμα έχει μείνει όρθιο από την προηγούμενη κρίση, αλλά και από την κανονικότητα που λένε της ανάπτυξης των προηγούμενων ετών. Για εμάς τους εργαζόμενους, εκπεριτροπής εργασία, φιλεργασία, απολύσεις, εντατικοποίηση, μισθούς στο επίδομα των επιδομάτων, κατάργηση κάθε έννοια συλλογική σύμβαση εργασία και σταθερή εργασία, μας καλούν σε νέες θυσίες. Στο βωμό λένε τη επανεκκίνηση κερδοφορία των επιχειρήσεων. Να ξεχάσουμε το πεντάωρο, το πενθήμερο, το οχτάωρο, τι συλλογικέ συμβάσει εργασία, να δεχτούμε τη γενικεύση των ελαστικών μορφών απασχόληση. Για την εργοδοσία όμως υπάρχει το Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατική παρέμβαση που ως στόχος έχουν τη σωτηρία της κερδοφορίας των βιομηχάνων, των επιχειρηματικών ομίλων με νέα πακέτα στήριξης τα οποία ο λογαριασμός θα έρθει σε εμάς τους εργαζόμενους. Ήδη στον κλάδο μετράμε δεκάδες απολύσεις από την πίεση της εργοδοσίας για οικειοθελή αποχώρηση. Οι άνεργοι, οι χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι του κλάδου, ούτε στην λεγόμενη ανάκαμψη, ούτε τώρα με την πανδημία, είδαν κανένα μέτρο στήριξης της ζωής τους. Η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει χωρίς καμία στήριξη. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, με τη σημερινή συγκέντρωση βάζουμε ακόμα ένα κρίκο στον αγώνα για να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι σε επιχειρηματικούς ομίλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά τους. Να μην ματώσουμε ξανά για τα κέρδη τους. Την αντεπίθεσή μας την οργανώνουμε για δουλειά με δικαιώματα, για να ζήσουμε με βάση τις ανάγκες μας του πλούτου που εμείς παράγουμε. Όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, δεν σταματάμε, δεν μένουμε σιωπηλοί. Συνεχίζουμε και οργανώνουμε τη δράση μας για την επόμενη μέρα. Διαδηλώνουμε για να ακουστεί δυνατά. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Από την πρώτη στιγμή η ΕΝΥΠ και η Ομοσπονδία ΙΟΕΝΓΕ αποκαλύψαμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ανοχήρωτο απέναντι στην επιδημία και απαιτήσαμε να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα θωράκισης και μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού. Καταγγείλαμε την τραγική υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της υπαχρωματοδότησης και εμπορευματοποίησης της υγείας και απαιτήσαμε με επίγουσες διαδικασίες να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Καταγγείλαμε ότι στο πρώτο κύμα της επιδημίας τα τεστ στο δημόσιο τομέα γίνονταν με το σταγονόμετρο, την ώρα που στον ιδιωτικό τομέα το μοναδικό πρωτόκολλο ήταν «Όποιος έχει να πληρώσει το κάνει». Και μάλιστα σε μια περίοδο που υπήρχε συνολικότερη έλλειψη αντιδραστηρίων. Καταγγείλαμε ότι η κυβέρνηση, αντί να επιτάξει τις κλίνες μέθ του ιδιωτικού τομέα, διπλασίασε την αποζημίωση από τα 800 στα 1.600 ευρώ για κάθε κρεβάτι μέθ στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ίδρωσε τα αυτή τους. Ακόμα και τώρα, με την εκρητική κατάσταση που διαμορφώνεται στο νομό μας, αρνούνται να πάρουν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης που διαμορφώνεται. Απαιτούμε να λειτουργήσουν και τα δύο νοσοκομεία του νομού μας με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Να γίνουν μαζικά προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας όλου του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού. Μονιμοποίηση όλου του υπάρχοντος προσωπικού χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
να εξασφαλιστεί αναγκαία ποσότητα και ποιότητα προστατευτικών μέσων και υγειονομικού υλικού, καθολικά συχνά τεστ στο υγειονομικό προσωπικό, προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος όλων των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία, περισσότερα δημόσια εργαστήρια για τη διενέργεια της εξέτασης για COVID-19, να επιταχθούν τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και μαζί με τους εργαζόμενους να ενταχθούν σε ενιαίο κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Δυναμώνουμε τον αγώνα σε συμπόρευση με το λαϊκό κίνημα της περιοχής μας. Η φωνή πίσω από τις μάσκες δεν θα σοπάσει. Θα ακούγεται κάθε μέρα που περνάει όλο και πιο δυνατά. Έχουμε χρέος απέναντι στους εαυτούς μας και στους ασθενείς μας. Όταν ξέσπασε η πανδημία, το Συνδικάτο μας ενημέρωσε τους εργαζόμενους σε όλες τις επιχειρήσεις για τις ανάγκες να πάρθουν άμεσα μέτρα για την ουσιαστική προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Ο νομός Πέλλας μαζί με τον νομό Ημαθίας αποσχολούν την καλοκαιρινή περίοδο χιλιάδες εργαζόμενους στα κονσερβοποιεία και τα διαλογητήρια που είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή. Από την αρχή της πανδημίας και πριν ξεκινήσουν τη λειτουργία τους αυτές οι επιχειρήσεις, ζητήσαμε με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να μην μείνει κανένας χώρος εκτεθειμένος στην πανδημία, χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας, χωρίς γιατρούς, τεστ, ατομικά μέσα προστασίας, τήρηση αποστάσεων κτλ. Κάναμε παραστάσεις στην επιθεώρηση εργασίας, στην τεχνική επιθεώρηση και στον ΕΟΔΗ. Όμως η κατάσταση εξακολούθησε να είναι επικίνδυνη γιατί στα λεωφορεία, αλλά και στους χώρους επεξεργασίας της παραγωγής στηβάζονταν οι συνάδελφοι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ήταν θέμα χρόνου να εμφανιστούν κρούσματα του κορονοϊού. Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα προκλητικά επιχειρεί να κρύψει τις ευθύνες της πολιτικής της, μιλώντας για ατομική ευθύνη. Αλήθεια, πού είναι η ατομική ευθύνη των συναδέρφων στα εργοστάσια Παυλίδης και Βένους, αλλά και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έγιναν κέντρα διασποράς του ιού, επειδή η εργοδοσία με την ανεκτική στάση της κυβέρνησης έκανε κουρελόχαρτο τα υγειονομικά πρωτόκολλα? Δεν είναι η πρώτη φορά ούτε το μοναδικό παράδειγμα που αποδεικνύει πως για την εργοδοσία και το κράτος της η ζωή των εργαζόμενων αποτελεί κόστος. Έρχονται καθημερινά καταγγελίες από εργαζόμενους για κρούσματα σε μεγάλα εργοστάσια των νομών και για εξαναγκασμό από την εργοδοσία να κρατηθούν αυτά κρυφά για να μην εκτεθεί η επιχείρηση, για να μην χρειαστεί να σταματήσει η παραγωγή. Απειλούνται και απολύονται εργαζόμενοι. Για χατήρι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την είσοδο στη χώρα, μπούκωσε με προνόμια τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και έκανε τα στραβά μάτια στους χώρους πραγματικού συνωστισμού, στα μεγάλα εργοστάσια, στα καράβια, στα αεροπλάνα, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θέτοντας σε πραγματικό κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων σε αυτούς τους χώρους, αλλά και ολόκληρου του λαού. Τα στραβά μάτια όμως έκανε και η διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων σε Κοσροπίες Πέλλας, η γραμματέας του οποίου λίγες μέρες πριν, όταν της δόθηκε ο λόγος στο ΜΕΚΑ, υποστήριξε πως το εργοστάσιο του Παυλίδη, καθώς και σε όλα τα εργοστάσια του νομού, τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Μαζί με την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πέλλας έψαχναν να βρουν να ρίξουν στους εργαζόμενους την ευθύνη. Αυτοί που κατέβασαν ρολά και έκλεισαν το εργατικό κέντρο από την αρχή της πανδημίας, αυτοί που δεν φρόντισαν ούτε στο ελάχιστο να ενημερώσουν τους εργαζόμενους και να τους προστατέψουν μέσα σε αυτή την κατάσταση, έρχονται εκ των υστέρων να προβληθούν ως εκπρόσωποι του κλάδου και της εργατικής τάξης της περιοχής. Κάθε εργάτης και εργάτρια, αλλά και κάθε τίμιος συνδικαλιστής χρειάζεται τώρα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι επίκαιρο όσο ποτέ το σύνθημα «Είμαι το κεφάλαιο, είμαι τον εργάτη», αναγκαία όσο ποτέ η περιθωριοποίηση των συμβιβασμένων συνδικαλιστών. Η περίοδος που περνάμε είναι κρίσιμη. Οι εξελίξεις μας βάζουν όλους μπροστά σε μεγάλες ευθύνες. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε παθητικά και μυρολατρικά να πληρώσει η εργατική τάξη και ο λαός ξανά την κρίση τους.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το διάστημα της πανδημίας ταΐζουν με δισεκατομμύρια βιομήχανους, εφοπλιστές, τραπεζίτες και για τους εργαζόμενους έχουν φιλοδορήματα, άθλια επιδόματα και αυτά τα δίνουν μετά από μήνες καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η επίθεση του κεφαλαίου προετοιμάζει ένα νέο κύμα φτώχειας, ανεργίας και το τελειωτικό χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δάνεια προς τα κράτη-μέλη που εξέδωσε με το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης θα μας σώσει. Τα νέα θαλασσοδάνεια για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλοξενοδόχους θα κληθούν να πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι. Ο λαός θα κληθεί ξανά να σφίξει το ζωνάρι όπως κάνει εδώ και 10 χρόνια με 3 μνημόνια και εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους. Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα θα προσθεθούν στα προηγούμενα. Θρασίτατα οι ενώσεις των εργοδοτών όπως ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, η Ένωση Εφοπλιστών, οι Τραπεζίτες και άλλοι ζητούν και άλλα προνόμια. Στην κυριολεξία οι εργαζόμενοι να πληρώνουν για να τους δίνουν δουλειά τα αφεντικά. Καλούμε την κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΗ, Επιθεώρηση Εργασίας, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζόμενων και των οικογενειών τους σε όλη την περιοχή πριν η πανδημία λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Απαιτούμε την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων. Αναρωτική άδεια σε όλους όσους νοσούν και ειδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εγγύους. Καμία απόλυση, καμία αλλαγή σύμβασης. Να ανανεωθούν άμεσα όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Να κλείσουν οι εγκαταστάσεις και να γίνει απολύμανση με ευθύνη της επιχείρησης. Να εξασφαλιστούν ατομικά είδη προστασίας, αντισηπτικά, γάντια, μάσκες, σαπούνια, υλικά καθαριότητας σε όλους τους εργαζόμενους. Διασφάλιση υγιεινών συνθηκών εργασίας, επαρκής αεριζόμενος χώρος αναεργαζόμενων. Διαγνωστικά τεστ με δαπάνη του κράτους και των επιχειρήσεων. Μόνιμο επαρκή μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης και συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου στους νομούς Πέλλας Ιμαθίας με τα απαραίτητα διαγνωστικά μέσα και μόνιμο προσωπικό. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της αντιμετώπισης της πανδημίας. Να ενταθούν από ΣΕΠΕ και ΕΟΔΗ οι έλεγχοι σε όλους τους χώρους δουλειάς και στους δύο νομούς. Πλήρη ενίσχυση των νοσοκομείων και των δύο νομών, λειτουργία όλων των ειδικοτήτων στο επίπεδο της πλήρους επαρκούς και διαρκής κάλυψης των υγειονομικών αναγκών. Να εξασφαλιστεί επάρκεια διαγνωστικών τεστ και πιστοποιημένων εργαστηρίων στις δημόσιες δομές υγείας και δωρεάν διαγνωστική έλεγχη με επιστημονικά κριτήρια για το λαό. Να σταματήσουν αμέσως οι πληστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό λόγω των χρεών των εργατικών νοικοκυριών. Καλούμε τους εργαζόμενους να μην φοβηθούν να καταγγείλουν την εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία. Δεν θα θυσιάσουμε την υγεία μας, τη ζωή μας, τα δικαιώματά μας για τα κέρδη των επιχειρήσεων.